Φθινόπωρο του 1829, λίγες μέρες πριν, με τη μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας, έχει γραφτεί ο επίλογος του επαναστατικού αγώνα του 1921. Η μικρή απελευθερωμένη Ελλάδα, με τη Ρούμελη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες μόνο, προσπαθεί σαν άλλος Φοίνικας να ξαναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες και τα συντρίμια του οκτάχρονου εθνικού ξεσηκωμού και να επιζήσει. Ο Πειραιάς, το φημισμένο αρχαίο επίνιο της Αθήνας, εξακολουθεί να είναι έρημος, όπως τους 15 αιώνες της παρακμής που προηγήθηκαν. Ακόμη και το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, η μόνη αιστεία ζωής, έχει και αυτό καταστραφεί. Κι όμως, πέντε άνθρωποι, ο Γιανακός Τζελέπης και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, ο Νικόλας και ο Αυγέρης από το Πήλιο, ο Σπύρος Διπλάρης από την Αθήνα και ο Γιάννης Κατελούζος, οι πέντε πρώτοι έπικοι έρχονται για να ξεκινήσουν τον αγώνα για την αναδημιουργία. Είναι γραφτό να ξανανθίσει η ζωή στον έρημο αυτό τόπο. Ξεποστάσουμε λίγο. Ήταν μακρύ και δύσκολο το ταξίδι για μας. Θεός να βάλει το χέρι του. Ερημιά παντού. Μέχρι και η Δογάνα είναι έρημη. Ο Τούρκος θερονοφύλακας την έχει εγκαταλείψει. Όμως, τι να σας πω αδέλφια. Γράμματα πολλά δεν ξέρω. Αλλά μεγάλο το όνομά του ο Θεός μου δώσε καινού και καρδιά. Και πρώτα απ' όλα με όπλησε με πίστη. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο τόπος θα έχει ένα καλύτερο αύριο και θα γίνει και πάλι φημισμένος, όπως τα αρχαία χρόνια. Θα γίνει και πάλι το μεγάλο λιμάνι της Νέας Ελλάδας. Και πρέπει να ριζώσουμε εδώ. Δύσκολη θα είναι η αρχή, αλλά θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε στο τέλος. Να, σε αυτή την ακτή που βγήκαμε, και μάλιστα όσο πιο σύντομα μπορώ, θα χτίσω το πρώτο σπίτι σε αυτόν τον τόπο. Αυτή θα είναι η αρχή. Και όπως λένε, από Θεού άρχιστε. Στο μοναστήρι του Άγιου Σπυρίδων έχουν μείνει ακόμα 2-3 καλόγεροι που φυλάνε τα εικονίσματα και τα σκεύη. Πάμε να προσκυνήσουμε, να ανάψουμε ένα κερί, να δώσει ο Θεός και ο Άγιος όλα να πάνε καλά. Για μας και για τον τόπο. Για να γίνει ο Πειραιάς μια πολιτεία ολοζώντανη. Πέρασε λίγα χρόνια και ο Γιανακός Τζελέπης, ο τετραπέρατος αυτός πηλιορίτης, βρήκε επιτέλους οριστικό αγκυροβόλιο ζωής στο Πειραιά. Σύντομα έκτισε το σπίτι του, στην ακτή που φέρει σήμερα το όνομά του, την πρώτη εκλεκτή νοικίαν εν Πειραιή, από πέτρα, σε αντίθεση με τα ξύλινα παραπήγματα που έστειναν οι υπόλοιποι, που άρχισαν να έρχονται από κάθε γωνιά του ελεύθερου, του υπόδουλου και του απόδημου ελληνισμού, για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη
στον ξαναγεννημένο Πειραιά. Προς την Βασιλική Γραμματεία επί των Εσωτερικών. Έτσι αρχίζει το έγγραφο των πιο ευκατάστατων από τους κατοίκους της νέας πόλης με το οποίο ζητούν την ίδρυση Δήμου. Το αίτημα γίνεται δεκτό και στο τέλος της ίδιας χρονιάς, στις 23 Δεκεμβρίου 1835, ορκίζεται η πρώτη Δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιδραίο Κυριάκο Σερφιώτη. Το έργο της είναι δύσκολο. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Αλλά υπάρχει και πίστη και τόλμη. Και προπάντων το πάθος για δημιουργία. Όλοι μοχθούν για κάτι καλύτερο και το ξεκίνημα είναι σωστό. Χτίζουν αμέσως την πρώτη μικρή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη του τόπου, στο χώρο του παλιού ερυπωμένου μοναστηριού. Μεριμνούν για να λειτουργήσει σωστά το λιμάνι. Και αυτοί οι απλοί και αυτοδημιούργοι την οικοκυρέοι, που μόλις και με τα βίας ήξεραν να βάζουν την υπογραφή τους, δίνουν ανάμεσα στις επιδιώξεις τους το προβάδισμα στην εκπαίδευση. Ο στόχος τους, όλα για την παιδεία. Μέσα σε 4 χρόνια λειτουργούν τα πρώτα σχολεία. Δημοτικό για τα αγόρια το 1836. Δημοτικό για τα κορίτσια, το Παρθενικών Σχολείων, το 37. Το Σχολαρχείο, το 39. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι διορατικοί εκείνοι άνθρωποι σκέφτονται από την αρχή, από τον Ιούνιο του 1836, ότι η τοπική τιμή υπαγορεύει στην απόκτηση μιας βιβλιοθήκης. Τόσο μακριά έβλεπαν οι φωτισμένοι πρώτοι δημοτικοί άρχοντες του Πειραιά, που κάτω από αντίξωες συνθήκες και με έναν ισχνό δημοτικό προϋπολογισμό έγραφαν στο χωριό των 1011 κατοίκων του 1836 τον πρόλογο του νεότερου πειραϊκού θαύματος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μικρά εργοστάσια ξεκινάει η προσπάθεια για την ανάπτυξη της πειραϊκής βιομηχανίας. Ο Πειραιάς διαθέτει 5 πλατείες, 4 εκκλησίες και το πρώτο δημοτικό σχολικό κτίριο στην πλατεία Κοραή, που χτίστηκε με δωρεά του ευεργέτη Κωνσταντίνου Ιωνίδη. Ακόμα η λειτουργία της σχολής Ευελπίδων, του πολεμικού σχολείου, δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο ζωής στην πόλη. Το Πασαλιμάνι γίνεται ο τόπος αναψυχής των Πειραιωτών. Εκεί λειτουργούν δημοτικό καφενείο και στη θερινή περίοδο ανδρικά και γυναικεία λουτρά. Και στο Πάνθεον, τη σημερινή Τερψιθέα, που ο Πέτρος Ομυρίδης Κυλίτσης έχει δημιουργήσει την πρώτη εστία πρασίνου στον Πειραιά, πολλοί Πειραιώτες αναζητούν λίγη δροσιά και λίγη ξεκούραση. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται στα χρόνια που περνούν και πλούσιοι είναι οι καρποί. Ο Πειραιάς γίνεται το πρώτο λιμάνι της Ελλάδας με πληθυσμό που πλησιάζει τους 20.000 κατοίκους. Η πόλη έχει αποκτήσει τη δημοτική αγορά της, πολλά ευπρόσωπα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, νέα σχολικά διδακτήρια, ανάμεσά τους και τις ράλιες σχολές, νέες μεγάλες εκκλησίες. Από το 1862 λειτουργεί το πρώτο γυμνάσιο, η σημερινή Ιωνίδιο Σχολή, και από το 1973 το Τζάνιο Νοσοκομείο. Το εμπόριο ακμάζει και με τα εργοστάσια του Βασιλιάδη, των Τζον Μακδούελ και Βάρβουρ, του Ρετσίνα, του Βολανάκη και άλλων, ανοίγει πια ο δρόμος προς τη βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου. Στα 1869 εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιός, ο πρώτος σιδηρόδρομος του ελληνικού κράτους. Οι δήμαρχοι που διαδέχθηκαν τον Πέτρο Ομυρίδη Σκυλίτση, ο Λουκάς Ράλης, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία του καιρού του, και ο Δημήτριος Μουτζόπουλος, είναι το ίδιο δημιουργοί. Ο τελευταίος μάλιστα αποφασίζει να χτίσει στο λιμάνι το μέγαρο του χρηματιστηρίου, το ιστορικό ρολόι που αποπερατώνεται το 1873 και δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Εκεί λειτουργεί για πολύ λίγο διάστημα το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στη συνέχεια το κτίριο νοικιάζεται σε ιδιώτη για να λειτουργήσει ως λέσχη μέχρι το 1885, όταν ένας άλλος δήμαρχος, ο Αριστίδης Κυλίτσης, θα εγκαταστήσει σε αυτό το δημαρχείο για να συνδεθεί από τότε το κτίριο άρρηκτα με τη ζωή και την ιστορία του νεότερου Πειραιά. Το ρολόι είναι ο τόπος συνάντησης, ο τόπος αναψυχής των Πειραιωτών. Και μετά από εκεί ακολουθεί ο βραδινός περίπατος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλοι προτιμούν μια βόλτα στο λιμάνι, άλλοι αναφορίζουν προς το Πάνθεο και την Τερψιθέα. Ένας ξένος θίασος, από αυτούς που επισκέπτονται τακτικά την Ελλάδα, δίνει παράσταση στο υπαίθριο θέατρο που λειτουργεί εκεί.
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η εξέλιξη του Πειραιά είναι θεαματική. Η πόλη επεκτείνεται. Ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται για να φτάσει το 1896 τους 50.000 κατοίκους. Και στο λιμάνι εκτελούνται τα πρώτα έργα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που δημιουργεί η οριστική επικράτηση του ατμού στην αυσιπλοεία που προδιαγράφει τη δύση της γραφικής εποχής των Ιστίων. Τον Δημήτριο Μουτζόπουλο διαδέχεται στη Δημαρχία ο αδερφός του Τρίφων, ένας ακόμη από τους δημιουργούς δημάρχους του νεότερου Πειραιά που θα δημαρχεύσει με ενδιάμεση διακοπή 17 χρόνια και θα συνδέσει το όνομά του με έργα που σκοπό έχουν να καλύψουν άμεσες και ζωτικές ανάγκες του τόπου. Νέα σχολικά κτίρια, ανάμεσά τους και το κτίριο του γυμνασίου, στην πλατεία Κοραή νέες μεγάλες εκκλησίες. Κοινοφελή ιδρύματα με δωρεές των τοπικών ευεργετών που συνεχίζουν ως τις μέρες μας τη λειτουργία τους. Ζάνιο Ορφανοτροφείο Αρένων, Χατζικυριάκιο Ορφανοτροφείο Θηλαίων, γυροκομείο. Τα λιχνάρια που φώτιζαν την πόλη στα πρώτα της βήματα θα αντικατασταθούν με τις λάμπες πετρελαίου και από το 78 με φωταέριο. Ακόμα ο δημιουργικός αυτός δήμαρχος θα σκεφτεί ότι η πόλη πρέπει να αποκτήσει το δημοτικό της θέατρο και θα προχωρήσει στη σχετική απόφαση. Το θέατρο θα θεμελιώσει ο δήμαρχος που θα τον διαδεχθεί ο Αριστίδης Κυλίτσης. Το σχέδιο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου είναι μεγαλεπίβολο. Στην εσωτερική του διάταξη έχει ως πρότυπο το παρισινό Théâtre de Deon και θα χρειαστούν 11 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Θα το εγγενιάσει ένας άλλος φιλόκαλος δήμαρχος, ο Θόδωρος Ρετσίνας, που την ίδια εποχή διαμορφώνει τον Τινάνιο κήπο και την Τερψιθέα σε αιστείες πρασίνου και πολιτισμού. 9 Απριλίου 1895. Εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ευρώπης. Από τότε θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και θα είναι το ωραιότερο κτίριο στον Πειραιά. Show.